Τι κάνεις στο χωριό σας, καλά είστε? Καλά είμαστε. Γλυκά φτιάχνουμε. Ντολμάδες και τέτοια. Ντολμάδες, τώρα φτιάχνεις και ρούχα, μωρή. Φτιάχνω και ρούχα, ναι. Φοριούνται. Τα ρούχα? Ναι. Γιατί τους είδες να εκδίνονται και δεν το έχω δει. Όχι, λέω τα ρούχα σου φοριούνται. Έχεις πάρει από μια αεροπορίνα, την Έρχαρτ, νομίζω. Μια ναι, Αμέλεια Έρχαρτ. Ναι, αυτή ναι. Είναι η έμπνευσή μου για τη χειμερινή συλλογή. Α, έχουμε και μετά την καλοκαιρινή από ποια? Η καλοκαιρινή ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα Ρωμά. Η προηγούμενη. Α, μάλιστα. Τώρα είναι σε μια άλλη γυναίκα, τη Φύση. Πάει αυτό καθόλου το project? Κοίταξε, είναι εύκολο. Δημιουργικά πάει πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολη η εποχή. Εμένα όμως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτά που ονειρεύομαι να κάνω. Καλά κάνεις. Και ακολουθώ τα όνειρά μου. Όχι, γιατί κουφάθηκε όταν άκουσα ότι ξεκίνησες. Λέω στην έρωτα. Τρελή είναι αυτή. Τρελή είσαι. Εγώ θέλω να σου κάνω την ερώτηση. Είσαι τρελή? Εσύ τι πιστεύεις? Κοίταξε, νομίζω ότι. Όχι, σοβαρά τι πιστεύεις? Σοβαρά πιστεύω ότι είμαι πολύ normal. Και κάνεις την τρελή? Όχι, δεν κάνω την τρελή, είμαι normal. Οι άλλοι δεν είναι καλά. Την έχουν σωστό δει πολύ αυτό. Σοβαρή, πολύ αυτό, πολύ και χάνουν άλλα, κατάλαβες. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που θεωρούνται τρελοί είναι οι normal. Δεν διαφωνώ και πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Από ό,τι είδα κάνεις στους Καλιάρντιανς, κατά Καρντάσιανς φαντάζομαι. Και κατά The Bostonians. The Bostonians, The Καλιάρντιανς λοιπόν, με τον Γιάννη τον Αγγελάτη και τον Μάνο τον Πίτζη. Και τον Προκόπη Πολίτη. Και τον Προκόπη Πολίτη, συγγνώμη, ξέχασα κάτι. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και δύο εκπληκτικούς μουσικούς, να το πω αυτό. Τον Δημήτρη τον Λαμπριανό, που έχει αναλάβει όλη τη μουσική διεύθυνση. Και τον άλλο τον πέταξε. Και τον Γιώργο τον Τζοκάνη. Εκεί απάνω στην Ξάνθη, πόσο ήρθαν όλα αυτά με τη σόου? Ήμουν από 2 χρονών και έκανα σόου στο σπίτι. Ήξερα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, πριν συνειδητοποιήσω κάτω τον εαυτό μου, ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Θεωρώ ότι τύχη στον άνθρωπο είναι να ξέρει τι θέλει να κάνει, τι αγαπάει. Εσύ ήξερες ότι θες αυτό? Καλέ, ανέβαζα θεατρικά στην γειτονιά, χωρίς να έχω δει θέατρο. Α, ναι. Ναι. Έβαζα κάτι πασάλους ανάμεσα σε 2 δέντρα. Έπαιρνα σεντόνια από το σπίτι μας, έκανα αυλαία. Έλεγα, θα παίξουμε αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό. Ό,τι γινόταν στο σπίτι μας μέσα, έβγαινε έργο έξω. Α, το βλέπανε έργο. Ο πατέρας σου και η μάνα σου πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολύ χαρούμενοι, αφού βγάζαμε τελάλι. Λέγαμε, αύριο στις 4 η ώρα μπροστά στις γόνες στο σπίτι να παίξουμε θέατρο, να έρθετε με τις καρέκλες σας. Και ερχόντουσαν την άλλη μέρα οι νοικοκυρές με τις καρέκλες τους, τις άλλες βάζα απέναντι στο άλλο πεζοδρόμιο και κάναμε θέατρο. Και μάλλον τον αυτοκτονούσε που ακούγανε στη γειτονιά ότι λέγανε σπίτι και ότι πινελίκια έπεφτε και οτιδήποτε λεγόταν. Κοίταξε, μέσα. Κοίταξε, ό,τι είναι επικαλυμμένο με το θέατρο δεν περνάει αλλιώς. Είναι τέχνη. Τέχνη. Και από εκεί πώς βρέθηκες, μωρά, από την Ξάνθη στη Νέα Υόρκη? Κάτσε, πώς βρέθηκα στην Αθήνα, δεν με ρώτησες. Ναι, γιατί σαν μου φάνηκε σαν να έκανε σάλτο. Πήδηξες έναν ωκεανό. Βρήκες έναν κόμπινο και ήρθες στην Αθήνα. Όχι, καλέ, πέρασα στην ΑΣΕΤΕΜ σε λέτε. Έχω σπουδάσει μηχανικός. Εσύ? Ναι, πήρα πτυχίο. Ολόκληρο το πήρα, δεν το κόψαμε. Το κόψαμε το πτυχίο. Και μετά επιστρέψαμε. Ταυτόχρονα όμως, όπως κατέληγα και σπούδαζα μηχανικός, πήγα και έδωσα και σε μια σχολή, του Σπύρου Ευαγγελάτου. Μπήκα εκεί και σπούδαζα και υποκριτική. Δύο σχολές ταυτόχρονα, με υποχρεωτική παρακολούθησα. Είχα γίνει τελατίνη, πηγενέλα. Και μετά. Δεν να φτάσω στην Αμερική εγώ. Μετά γνώρισα τον πρώην σύζυγό μου σε ένα αυτό στα Άχλα, πριν χτίσει ο Ματέο. Πριν τη ζωματώ και πάει με νεγάκι και πάω τη με νεγάκι. Πριν πας εσύ, εμείς είχαμε πάει και μας έδειχνε ο Ματέο εδώ θα χτίσω, θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Πολύ ωραία παραλία. Θα παίζαμε και σε μια παράσταση. Και πού βρέθηκε εκεί αυτός ο Αμερικάνος εξοφωνίστας? Ήτανε φίλος φίλου και ήρθε από το Παρίσι για να παίξει σε αυτή την παράσταση που θα δίναμε εκεί στην Άνδρα Φιλοκερδός. Α. Στο δημοτικό θέατρο. Τι θα σε πληρώσουν κιόλας? Είναι η μόνη παράσταση που έχω πληρώσει για να παίξω. Εισιτήρια αυτά. Και γνωρίζει εκεί πέρα λοιπόν τον Αμερικάνο. Αμερικάνος. Ναι, ναι. Αμερικάνος. Τον γνωρίζει εκεί, τον βλέπει σκούρο, άρεσε που ήταν λίγο σοκολατή. Δεν ήταν σοκολατή, είναι μυγάς. Μυγάς, ναι. Ναι, προσάραβας. Δηλαδή, το 9-11 που ήμουν εκεί και πέσανε τα κτίρια. Ναι. Και πήγαμε εκεί, ήταν ένας Έλληνας κοντά στο σπίτι, στο Midtown που μέναμε. Μπαίνουμε μέσα σε ένα ψαπαντοπολείο ήταν. Και με άκουσε που μίλαγα με προφορά τα αγγλικά. Μου λέει πού είσαι, λέω Greek. Έλα, μου λέει Ελληνίδα είσαι. Ναι, ρε πατριώτη, του λέω τι έγινε. Μου λέει αυτόν τον Άραβα, πού τον βρήκε. Πού τον κυκλοφορεί, που λέει αυτέ τι μέρε. Αυτή είναι η δική τιμή. Πάντα σ' άρεσαν τα λίγο περίεργα άραβο μαύρο τέτοια εγκομενικά ή έτυχε με το συγκεκριμένο? Έτυχε. Ναι. Έτυχε το. Ξέρετε, εμένα με έλκυσε έναν άντρα το χιούμορ.
Και να καταλαβαίνει το χιούμορ μου, δηλαδή, βασικά. Γιατί αυτό να καταλαβαίνει το δικό σου, Οι Έλληνες, γενικά έχουν ένα κόλλημα, ένα θέμα, ας πούμε. Δεν θέλουν και πολύ να βγαίνεις μπροστά. Είναι και λίγο, ναι. Και εγώ δεν μπορώ έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ καταπίεση αυτό. Πρέπει να νιώθω ελεύθερη. Οπότε έπεσες εκεί πέρα καψούρα με τον άλλον, μένεις και έγκυος. Ναι, και πάω και τα παρατάω όλα και φεύγω και πάω και ζω στη Νέα Υόρκη. Μαμά νοικοκυρά. Σφουγγάριζα με το ξεπίδι. Αχ, από πρωταγωνίστρια, γίνα καθαρίστρια. Μάρθα Βούρτσινα, να κλαίσει. Ναι. Και τελικά μια μέρα σας ήρθε να γυρίσετε πίσω. Δεν άντεξα το κλίμα της Νέας Υόρκης. Πολύ βαρύς χειμώνας, πολύ υγρασία, πολύ μακρύς, πολύ καταχνιά, πολύ γκριζίλα, πολύ. Δεν. Κοίταξε, άμα πας σε μεγάλη ηλικία, όπως εγώ, δεν πήγα φοιτήτρια να το ζήσω το 18, ναι. Αλλιώς. Πήγαμε ένα μωρό παιδί εκεί. Είναι ζόρι, δεν είναι. Μωρό παιδί είναι για ένα ζόρι. Οπότε επέστρεψε σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα τη επαγγελία. Επιστρέφω και η αδερφή μου μου λέει: εγώ έκανα στο Πομοντόρο αυτό εκείνο και λέμε να συνεχίσουμε. Και μπες και εσύ. Και μπήκα. Και εγώ στον πατσά. Ναι. Και από τότε δεν έβαλε κολοκάτω. Δεν έβαλα, όχι. Η αδερφή σου δεν είναι τόσο έτσι. Όχι, η αδερφή μου πιο χαλαρή ήταν τυχερή. Ήταν μετά από μένα, 5 χρόνια είναι μετά. Οπότε είχα αναλάβει εγώ όλο το. Είναι σπάνιο πάντως αυτό που είσαι συνέχεια κολλητές. Δηλαδή, σαν να κατεβήκατε από πάνω μαζί, σιαμαίες. Δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση. Είναι δύσκολο αυτό σε αδέρφια. Ναι, είναι δύσκολο. Και έχουμε και αδερφό, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι. Ναι, έχουμε και αδερφό. Μεγαλύτερο. Ζωγράφος, πολύ καλός. Ναι. Mm-hmm. Αυτός φαίνεται πιο ήρεμος άνθρωπος. Αυτός είναι άλλο πακέτο. Είναι πιο εσωστρεφής. Ενώ εγώ είμαι το ξεδιάντροπο, ας πούμε. Εσύ και η αδερφή μου μετά έλεγε για μου: όπου πάει το πρώτο τροχούλ, πάει και το δεύτερο. Φύγει εσύ στο κλαρί, έβγαλε και το μικρό. Μου λέει για μένα. Δεν νομίζω όμως η χαρακτήρα μοιάζεται πολύ. Είμαστε τελείως διαφορετικές και αντίθετες. Ναι. Καθόλου. Η Ευγένεια Μανολίου πρωταγωνιστεί επίσης στο σόου σου. Ναι, βέβαια. Όλοι θυμόμαστε τις καλές σχέσεις που είχατε. Αγαπημένοι φίλοι. Τι γελάς. Έχουμε πει και καθένα. Είχατε μια κόντρα κάποτε εκεί. Κόντρα και εσύ τα κανάλια. Τη φτιάξανε την κόντρα. Τη φτιάξατε, μου σου πω. Τη φτιάξανε. Δεν τη φτιάξαμε. Ναι. Δηλαδή, φαγωθήκανε ότι αυτό και αυτή που πήρε τη θέση σου. Μα δεν την πήρε η Ευγενία τη θέση μου. Κάποιοι της τη δώσανε. Και είπε ναι, και καλά έκανε και είπε ναι. Γιατί να πει όχι. Ναι. Γιατί να τα έχω εγώ με την Ευγενία. Ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Δηλαδή, απλή λογική, ρε παιδί μου. Μα και στο αν την κοροϊδεύεις την κοπέλα, κάνεις πλάκα επειδή έπαιζε με το iPad. Είχες ένα iPad μπροστά. Διεύθυνε το iPad στα αλήθεια. Δεν την κοροϊδεύω, την προμοντάρω. Α, την προμοντάρεις. Βέβαια. Συγγνώμη. Promotion κάνω. Εσύ τώρα γύρω στα προσωπικά για να πάμε σε ένα break. Χώρισες. Γιατί εγώ δεν ξέρω από αυτά, δεν διαβάζω. Καλά, καλή, εσύ που ζεις. Πότε. Τώρα. Πολλά χρόνια. 2. Α, γιατί τελευταία φορά που σε είχα δει παντρεμένη σου ακόμα. Ναι. Έχεις να με δεις τόσο καιρό, ε. Ναι. Όχι, έχει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Γιατί σήμερα το διάβασε κάτι χαρτιά που μου δίνανε. Για να πληροφορηθείς και εσύ. Γιατί τον χώρισες τον άνθρωπο. Ε. Συγχώρισες τον χώρισες. Χωρίσαμε. Ναι. Χωρίσαμε. Είχε τελειώσει. Ναι, εντάξει. Έκλαιγες όταν και τέτοια. Όχι, καλέ, τι να κλαίω. Έχεις τρελαθεί. Ναι. Γιατί κακό είναι, μόνο δεν έχει κλάψει, δεν έχει κάνει και σου δει. Πάρα πολύ. Δεν έχει πιώσει τα πατώματα. Έτσι πω σε κόβω όμω ένα καψούρα και σ' άφηνε κανένα, τα έκλαιγε στα πατώματα. Καλέ, τι λες τώρα. Εγώ έκλαιγα με τις ελληνικές ταινίες μου. Βάζεις και τώρα ελληνική ταινία δραματική, κλαίω. Κλαις. Για πλάκα. Αλλά αυτό απλά τελείωσε και το πιτσιρίκι είναι μαζί σου. Ναι, βέβαια. Με τη μαμά δεν πρέπει να είναι. Ω μάνα είσαι ισορροπημένη. Θες να γνωρίσεις το παιδί μου. Και μέσα από το παιδί μου θα μου πεις. Φαντάζομαι το παιδί μην έχει παρέ. Το παιδί φλάτζα. Εμένα με πουλάει και με αγοράζει έτσι, στο δευτερόλεπτο. Το βλέπεις και αυτό να παίρνει να γίνεται του σκυλιού και του παλουκιού σαν και εσένα που έλεγε η γιαγιά. Κοίταξε, αν το θέλεις και το αγαπάει. Όχι, όπως το βλέπεις τώρα, είναι ήρεμο αυτό. Το παιδί μου. Ναι. Ήρεμο. Α. Έχεις τρελαθεί. Έχει βάλει την πρίζα από τώρα του παιδιού. Ετοιμαστείτε. Καλεμπριζωμένο γεννήθηκε. Έρχεται και. Αχα. That's right. Hello everybody. This is Tina Turner. Tina is in town. Πού είναι ο Ike Turner? Πού είναι? Κόκαλο είναι πάλι. Φέρ το motherfucker εδώ πέρα. Πρέπει να παίξουμε, να τραγουδήσουμε. Έλα. Asshole. You know. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy.
This is the way we do Proud Mary. So we're gonna take the beginning of the song and we're gonna do it easy. And then we're gonna do the finish rough. This is the way we do Proud Mary, right? That's right. Listen to the story.